πέμπτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Κλείνουμε τον αυτοδιοικητικό κύκλο και για σήμερα με τον κύριο Γιώργο Καρτσάκη, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Ηρακλείου με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Καρτσάκη. Ξέρετε, κάνουμε σιγά σιγά έναν απολογισμό αυτής της προεκλογικής περίοδου, η οποία φτάνει στο τέλος της. Είναι λίγα 24 ώρα μέχρι, λίγες ώρες μέχρι τις κάλπες της Κυριακής. Πώς πέρασε αυτή η περίοδος? Λοιπόν, όντως, σε 24 ώρες σχεδόν εμείς τελειώνουμε την προεκλογική μας περίοδο. Και βάσει νόμου. Και βάσει νόμου. Μπορώ να πω ότι αν πριν τις εκλογές ήμουν υπερήφανος για τον κριτικό λαό, τώρα μετά την προεκλογική περίοδο είμαι 10 φορές υπερήφανος. Ήταν η ευκαιρία να έρθω πιο κοντά με ανθρώπους, να γνωρίσω ανθρώπους έτσι της επαρχίας, από μακρισμένα χωριά κτλ. Και είδα τη φιλοξενία τους. Δηλαδή, να πηγαίνεις στο χωριό, ποιος είσαι εσύ, είσαι, κάτσε να τα πούμε, θα πιεις μια ρακή. Και πολλές φορές για πλάκα, αν δεν πιείς, δεν σε ψηφίζω. Ωραία αυτή η άμεση επαφή, δηλαδή, με διαφορετικούς ανθρώπους. Βλέπεις ότι, ναι, τη 2023, βλέπεις ότι η φιλοξενία στην Κρήτη υπάρχει. Και οι πόλεις, δηλαδή και ακόμα και στην προεκλογική περίοδο, πολλές φορές ανεβαίνουν οι εντάσεις, ανεβαίνουν όλα αυτά, γίνονται παρεξηγήσεις, γίνονται τέτοια. Δεν χάνεται αυτό. Έχεις φάει, έχεις πιει, άστα αυτά, τα συζητήσουμε αργότερα. Αυτό το νιάξιμο. Και δεν έχει χάσει και ο κόσμος την πίστη του στον κόσμο που διεκδικεί την ψήφο. Γιατί ξέρετε, περάσαμε και από ένα διάστημα έντονης αμφισβήτησης και πολιτικής κρίσης, με την έννοια ότι ο πολίτης έβλεπε με μισό μάτι αυτό που κατέβαινε υποψήφιος, είτε ήταν σε εθνικές εκλογές είτε σε αυτοδιοικητικές. Τώρα νομίζω ότι ο κόσμος αγκαλιάζει τους υποψήφιους σε βαθμό χωρίς αμφισβήτηση, γιατί κατεβαίνεις, γιατί δεν κατεβαίνεις. Κρίνει αυτό που έχει να του πει και ανάλογα ψηφίζει ή δεν ψηφίζει. Ως εκεί. Εγώ μπορώ να συμπληρώσω σε αυτό ότι πλέον και οι υποψήφοι έχουν καταλάβει ότι αν δεν πας στα χωριά με επιχειρηματολογία και να τους πεις ότι είσαι έτοιμος στο να κάτσεις να εργαστείς για τον τόπο, τα ευχολόγια και ότι είμαστε από το ίδιο χωριό ή είμαστε κουμπάρι ή το οτιδήποτε, δεν φτάνουν. Ο κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί, ειδικά τα τελευταία χρόνια με την οικονομική κρίση, με την πανδημία, έχει αλλάξει ζωή, θέλει μια σταθερότητα επιτέλους και θέλει ένα αισιόδοξο μέλλον. Και είναι και πιο απαιτητικός αυτό. Βεβαίως είναι απαιτητικός. Και μάλιστα, και επειδή θεωρώ ότι η δικιά μου γενιά είναι που την πάτησε και δεν προλάβαμε να απολαύσουμε τις χαρές της ζωής, αλλά αμέσως μπήκαμε στα βαθιά. Και ο λόγος, ας πούμε, που πολλοί συνυποψήφιοι μου κατεβαίνουν είναι γι' αυτό. Είναι ότι ελάτε να παλέψουμε με σοβαρότητα, μήπως και στο μέλλον καλυτερεύσουμε τα πράγματα για μας. Για τη νέα γενιά που θα έρθει. Διότι έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε σε πάρα πολλούς τομείς. Άρα είναι καλό το ότι πλέον διεκδικείται η ψήφος πιο σοβαρά. Και αυτό είναι το ότι αν πας με κάποιους και δεν επιχειρηματολογείς, δεν τους κοιτάς τα μάτια, δεν βγάζεις μια σιγουριά, σε καταλαβαίνουν και με τον τρόπο τους σου δείχνουν ότι δεν πρόκειται να σε στηρίξουν. Σου δίνει το στίγμα ξεκάθαρα. Θα φανεί και στην κάλπη αυτό, κύριε Καρτσάκη, θα φανεί. Τελικά. Βεβαίως. Έτσι, ναι. Βεβαίως θα φανεί. Στα χωριά και στην εδωχώρα από την οποία γυρίσατε εσείς σε επαφές, έχουν οι κάτοικοι και κάποια παράπονα ότι είναι λίγο πιο ξεχασμένοι από ότι στα αστικά κέντρα υπάρχει αυτή το. Αφού γραστήκατε σε αυτό. Βεβαίως είναι λογικό, γιατί τα χωριά μας ερημώνουν. Και οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Δηλαδή, πολλές φορές σου λέει ότι, ότι είμαστε μια απομακρυσμένη περιοχή με ένα κακό οδικό δίκτυο. Άλλοι σου λένε ότι πρέπει να αναπτυχθεί η οικονομία μας για να έρθουν νέοι εδώ πέρα να βρουν μια δουλειά να κάτσουν. Είναι πολλά τα θέματα. Όμως, έχουν αυτοί οι άνθρωποι την ελπίδα στο να βρεθούν κάποιοι να το κάνουν. Δεν είναι ότι έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Και αυτό είναι το ωραίο, γιατί όταν πας σε ένα χωριό και μπαίνεις στη διαδικασία να συζητήσεις μαζί τους, σημαίνει ότι κάτι περιμένει. Δεν έχει παραδοθεί.
Και αυτό είναι το αισιόδοξο στοιχείο. Τι είναι εκείνο το οποίο βλέπετε να προχωράει άμεσα τα επόμενα χρόνια και το οποίο έχει προκύψει και ως ανάγκη και από αυτές τις ημέρες, δηλαδή που ήρθατε πολλές φορές αντιμέτωποι και χωρίς να το περιμένετε ίσως. Γιατί φαντάζομαι το κομμάτι του οδικού δικτύου, του νερού, ναι, της πολιτικής προστασίας είναι τα δεδομένα. Εντάξει. Πέρα από τα δύο μεγάλα έργα που πρέπει να διεκδικήσουμε όλοι, που είναι ο ΒΟΑΚ και το αεροδρόμιο στο Καστέλι, γιατί από εκεί ξεκινάει μια νέα σελίδα για το νησί μας. Πλέον απασχολεί την κοινωνία, όχι μόνο της Κρήτης, αλλά και όλη την Ελλάδα, γιατί όλοι πλέον είμαστε μέσα στα social media και βλέπουμε τι γράφεται, ότι είναι το κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Mm-hmm. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχουμε κλιματική αλλαγή, αλλά κλιματική κρίση. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η κοινωνία μας μετά την πυρκαγιά στο μάτι ξύπνησε. Είδε ότι αν δεν έχεις κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, αντιπλημμυρικά έργα, αντιπυρικές ζώνες, ενημέρωση προς τον κόσμο, ότι με τη φύση δεν τα βάζει κανείς, άρα πρέπει να είμαστε μια εγρήγορση, δεν πρέπει να καθησυχαζόμαστε. Θεωρώ ότι πλέον το βάζει σε προτεραιότητα. Εσείς έχετε διατελέσει και σύμβουλος του Αντιπεριφερειακού Κλαστήριου σε θέματα πολιτικής προστασίας. Έχετε δει, όχι μόνο εδώ, γενικότερα στη χώρα, κάποια βελτίωση στην όλη διαχείριση σε σχέση με το παρελθόν, με τα προηγούμενα χρόνια? Αυτό είναι ότι τα τελευταία χρόνια ξεκινήσαμε πάλι λίγο πιο ενεργά να ασχολούμαστε με το κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Πρέπει να, ένα από τα βασικά, πέρα από τις υπηρεσίες οι οποίες κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, αλλά πρέπει να τις εξοπλίσεις. Δηλαδή, λέμε τους πυροσβέστες, βλέπουμε τους αστυνομικούς, βλέπουμε τους λιμενικούς, οι οποίοι είναι από τους βασικούς πυλώνες των υπαλλήλων της πολιτικής προστασίας, είναι να οργανώσει εθελοντικές ομάδες. Mm-hmm. Ο εθελοντής είναι ο άνθρωπος ο οποίος καλύπτει κενά της δομής όλης. Και μερικές φορές, μήπως έκτακτα γεγονότα, ακόμα και σε φωτιές, ο εθελοντής που μπορεί να είναι και από τον τόπο και ξέρει καλύτερα την περιοχή, μήπως μπορεί να συνδράμει και πολύ κρίσιμα. Είναι απαραίτητος. Έχει αποδειχτεί ότι είναι απαραίτητος. Άρα τι γίνεται? Πρέπει να οργανώσεις ακόμα περισσότερες εθελοντικές ομάδες, να τις εξοπλίσεις και τι άλλο. Και να τραβήξεις και τον κόσμο να γίνουν και αυτοί εθελοντές. Uh-huh. Ακόμα περισσότερο. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, όταν έχεις να κάνεις με την προστασία του τόπου σου, είναι μια συλλογική προσπάθεια. Όσες ενέργειες και να έχεις κάνει κτλ., το κάτι της παραπάνω πάντα χρειάζεται. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον τα κενά της πολιτείας να είναι μικρά, δηλαδή και που χρειάζεται συνδρομή των εθελοντών. Γιατί είναι καλή η συνδρομή των εθελοντών, αλλά δεν πρέπει να κάνουν τη δουλειά που θα έπρεπε να την κάνουν άλλοι. Κοιτάξτε, συμφωνώ. Αλλά βλέπετε ότι ακόμη και στο μεγάλο σεισμό στα Αρκαλοχώρη, στη Σιτία, στην Αγία Πελαγία. Προσέφεραν πολλά. Η υπηρεσία ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή. Ναι. Αλλά είναι το χέρι βοήθειας στο παραπάνω. Mm-hmm. Είναι ακόμα και αυτό το νιάξιμο που λέμε απέναντι στους πληγέντες. Το πιο ανθρώπινο και το μακριά από πλαίσια που ενδεχομένως να επιβάλλει η υπηρεσία ή ο νόμος. Έτσι ακριβώς. Είναι το διαφορετικό. Τι οραματίζεστε για την Κρήτη του αύριο, κύριε Καρτσάκη, για να κλείσουμε με αυτή την ερώτηση? Οραματίζομαι μία Κρήτη που να υπάρχει ένα αισιόδοξο έτσι μέλλον για τους νέους μας, να διατηρήσουμε έτσι την παράδοσή μας, τη φιλοξενία μας. Mm. Αυτό είναι ο κριτικός. Να μπορούμε να... γιατί έχουμε τις δυνατότητες να υπάρχει μια ευημερία. Νομίζω ότι την αξίζουμε. Όχι από άψη αλαζονίας, την αξίζουμε. Είμαστε ένας καλός λαός, ο πρόσχαρος, με τρομερή παράδοση. Ναι. Πρέπει όλα να αναδειχθούν. Να αναδείξουμε την ταυτότητά μας. Δεν είναι κακό. Mm-hmm. Μη γινόμαστε όλοι μηδενιστές. Mm-hmm. Η ταυτότητα ενός κριτικού είναι κάτι όμορφο. Αφού άμα κυκλοφορείς όλη την Ελλάδα και πεις «Από πού είσαι, από την Κρήτη», όλοι χαμογελάνε. Σου λέει «Ισχύει». Γιατί με διατηρήσουμε αυτό? Είναι διαβατήριο. Και θεωρώ ότι ο Σταύρος Αρναουτάκης, και αυτό είναι καλό να το αναφέρω, που είμαι και υποψηφιός του στο νομό Ηρακλείου, έχει καταφέρει να ενώσει την Κρήτη. Και μέσα από μια ενότητα και μέσα από πολλή δουλειά, μπορούμε όλα να τα κάνουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά που σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Να είστε καλά.